Ωραία. Για χαρά. Να ξεκινήσουμε το σημερινό μας μάθημα που αφορά στα αιμοφόρα αγγεία. Βλέπω ο κύριος Αγάθος έχει συνδεθεί. Κύριε Αγάθο, ακούγομαι. Είμαστε εντάξει. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ωραία, έτσι κι αλλιώς γράφετε το μάθημα, οπότε θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε ετερόχρονα. Απλώς όσοι παρακολουθείτε τα μαθήματα, επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας των αρχείων, βίντεο επί του παρόντος τουλάχιστον, όταν επισημαίνετε κάποια λάθη, παρακαλώ να τα γράφετε στα σχόλια, έτσι ώστε να τα λαμβάνω υπόψη μου και να τα διορθώνω με σχετικά νεότερα σχόλια. Είναι απότοκο του ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε τα αρχεία και τα αναρτούμε στο κανάλι του YouTube έτσι όπως βγαίνουν. Οπότε πιθανόν αν ξεφεύγει κάτι εκ παραδρομής να το επισημαίνετε για να μπορούμε μετά να το διορθώσουμε έστω υπό μορφή κάποιου νεότερου σχολείου. Ωραία. Θα δούμε σήμερα νόσους των αιμοφόρων αγγείων. Να ξεκινήσουμε από εδώ, όπου είχαμε το προηγούμενο μας μάθημα που είχαμε δει ένα αθυροσκληρητικό ανέβρισμα, γιατί αντίστοιχο θα είναι και το πρώτο μας περιστατικό που βλέπουμε εδώ. Είναι ένας νέος άνδρας, 25 ετών, ο οποίος έχει για 2 έτη ένα ιστορικό από έτσι επιδεινούμενο πόνο στο δεξιό πόδι, ο οποίος γίνεται ακόμα χειρότερος όταν ο άρρωστος αυτός περπατάει ακόμα και μικρές αποστάσεις. Κατά την εξέταση των αγγείων, ας πούμε, αυτού του άκρου, η μυριαία, η γνιακή και η οπίσθια κνημιαία αρτηρία δεν ψηλαφώνται. Δεν ψηλαφώνται οι σφιγμοί τους. Κάτι ενδιαφέρον από τον εργαστηριακό έλεγχο του ασθενούς είναι η ουλική χοληστερόλη, η οποία είναι υψηλότατη, 430 μιλιγκράμμα NaDl, με επιθυμητά επίπεδα φυσιολογικά μέχρι 200 μιλιγκράμμα NaDl, και είναι ενδιαφέρον ότι και η HDL χοληστερόλη είναι μόλις στα 22 μιλιγκράμμα NaDl, φανταστείτε για αυτή την τιμή ουλικής πώς είναι η HDL, ενώ φυσιολογικά βέβαια πρέπει να είναι τουλάχιστον 35 και να υπερβαίνει κατά το δυνατόν τα 35 μιλιγκράμμα NaDl. Εδώ βλέπουμε μια έτσι αξονική, μια υπολογιστική αγγειογραφία που αναδεικνύει αυτήν εδώ την βλάβη. Θα περιγράψουμε έτσι το βασικό έβριμα, να δούμε την υποκείμενη νόσο σε έναν άντρα νέας ηλικίας ποια μπορεί να είναι και πώς αυτό εξηγεί τα ευρήματα στον έλεγχό μας που κάνουμε στον ασθενή. Εδώ λοιπόν στη δεξιά λαγόνια έτσι, αρτηρία υπάρχει ένα ανέβρισμα, έτσι, μια σακοειδή διεύρυνση, τη βλέπουμε εδώ πέρα. Και φυσικά η έντονα αυξημένη ολική χοληστερόλη με τη μειωμένη HDL χοληστερόλη και την ηλικία του ασθενούς μας οδηγεί σε μια οικογενή υπερχοληστερολεμία, όπου εδώ πέρα είναι μειωμένη ή δυσλειτουργική η υποδοχή της LDL, οι οποίοι κωδικεύονται από ένα μεταλλαγμένο εν προκειμένου γονίδιο, και η κατάσταση αυτή εμπλέκεται στην επιπλοκή αυτού του ανεβρίσματος ως απότοκο της αθυροσκλήρυνσης, έτσι, σε αυτή τη νεαρή ηλικία μόλις των 25 ετών. Μάλλον το πιθανότερο είναι ότι είναι ετεροζυγότης, γιατί οι ομοζυγότες στην οικογενή υπερχοληστεριλεμία έχουν μια ολική χοληστερόλη που συνήθως είναι μεγαλύτερη και από τα 600 μιλιγκράμμα NaDl. Και τώρα τα ευρήματα που είχαμε, τα κλινικά και τα συμπτώματα, η χολότητα του δεξιού κάτω άκρου είναι προφανώς απότοκο ενός τυχωματικού, έτσι, μιας τυχωματικής θρόμβωσης που μπορεί να συμβεί μέσα στο ανέβρισμα και έτσι να εμποδίσει τον αυλό της αρτηρίας, της δεξιάς λαγόνιας εν προκειμένου, και να μειώσει φυσικά την αιμάτωση
του άκρου. Έτσι, να εμποδίσει, ας πούμε, την ροή του αίματος. Εξού και η χολότητα, έτσι, το κούτσεμα αυτό και η μη δυνατότητα ψηλάφισης των αρτηριών του κάτω άκρου. Να συνεχίσουμε στο επόμενό μας περιστατικό, που αυτή τη φορά αφορά έναν ενήλικα, έτσι, έναν ενήλικα, ο οποίος έχει μειωμένες, έτσι, ας πούμε, σφίξεις στην δεξιά μυριαία, στην υγνιακή και στην ραχιαία αρτηρία του ποδός. Και εδώ βλέπουμε μια αξονική τομογραφία της πιέλου, που κάτω από το διχασμό της αορτής παρατηρούμε εδώ πέρα. Οπότε πρέπει να περιγράψουμε πάλι τα ευρήματά μας, να σκεφτούμε πού μπορούν παρόμοιες αλλοιώσεις να συμβούν, έτσι, σε ποιες ανατομικές εντοπίσεις, και να καθορίσουμε εντάχει την παθογένεση της νόσου. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα, έτσι, κάτι μικρές, έτσι, λαμπερές ασβεστώσεις, εδώ, τις βλέπουμε, και φυσικά και βλέπουμε και μία τυχωματική θρόμβωση στην δεξιά λαγόνια αρτηρία, με έτσι λαμπρό κοντράστ, πόσο πιο έντονο σήμα, έτσι, δίνει το αίμα στον αυλό, συγκριτικά με το τείχωμα, έτσι, με το τείχωμα της δεξιάς λαγόνιας αρτηρίας. Πρόκειται και εδώ, λοιπόν, για ένα ανέβρισμα άθυροσκληρυντικής αρχής, τα οποία είναι το πιο συχνό, η πιο συχνή θέση που αναπτύσσονται είναι η κοιλιακή αορτή. Αλλά επίσης και κλάδι της αορτής μπορεί να εμπλέκονται. Τώρα, η αθυροσκλήρυνση, λοιπόν, είναι αυτή η οποία εξασθενεί το αρτηριακό τείχωμα, αυξάνοντας έτσι την απόσταση διάχυσης του οξυγόνου και φυσικά και την προμήθεια των θρεπτικών συστατικών στα αλλεία μυϊκά κύτταρα του χιτώνα του έσω, εντάξει, και τοπικές φλεγμονώδεις διηθήσεις, έτσι, που προκαλεί η ανάπτυξη του αθυρώματος, παράγουν μεταλλοπρωτεϊνάσεις της διάμεσης θεμέλιας ουσίας, οι οποίες τι κάνουν, αποδομούν την εξοκυτάρια θεμέλια ουσία, κυρίως το κολαγόνο και την ελαστίνη, με αποτέλεσμα τη δημιουργία του ανευρίσματος, έτσι. Πώς εξασθενίζει, δηλαδή, η αθυροσκλήρυνση το τείχωμα των αγγείων, λόγω του ότι δεν μπορεί πια να διαχυθεί σωστά το οξυγόνο και τα θρεπτικά συστατικά στα αλλεία μυϊκά κύτταρα εκεί του έσω χιτώνα και προφανώς και κάπως πιο εξωτερικά στον μέσο χιτώνα, και τα φλεγμονώδη κύτταρα παράγουν τις μεταλλοπρωτεϊνάσεις που συντελούν στην εξασθένιση ακόμα περισσότερο, έτσι, του τειχώματος μέσω της αποδόμησης της εξοκυτάριας θεμέλιας ουσίας. Μήπως έχουμε κάποιο σχόλιο εδώ πάνω στα αθυροσκληρυντικά ανευρίσματα? Υπάρχει κάποιο σχόλιο? Αν έχουμε κάποιο σχόλιο να κάνουμε. Αλλιώς να περάσουμε στο επόμενο μας περιστατικό. Ανευρίσματα, λοιπόν, των αρτηριών. Ωραία. Ας συνεχίσουμε. Α, τι έχουμε εδώ. Εδώ είναι ένας άνδρας 29 ετών που έχει εδώ και 2 μήνες ένα ιστορικό από διαλείποντα κοιλιακό πόνο και πυρετό. Κοιλιακός πόνος, λοιπόν, πυρετός, και έχει αυξημένη την κρεατινίνη και το άζωτο της ουρίας στον ορό. Ο ορολογικός έλεγχος για αντιπυρηνικά αντισώματα και για άγκα είναι αρνητικός. Και εδώ βλέπουμε μια αγγειογραφία της άνω μεσεντερίου αρτηρίας. Και προσφανώς μας κάνουν εντύπωση αυτές εδώ οι περιοχές. Αυτές εδώ οι περιοχές μας κάνουν εντύπωση. Και θα δούμε τώρα ποια μορφή προσβολής του αγγείου είναι αυτή. Έτσι, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια μορφή αγγείτιδας. Ποια ιστολογία μπορούμε να περιμένουμε στα προσβεβλημένα αγγεία και ποια λοιμώδης νόσος θα μπορούσε να συνδέεται.
με όλα αυτά. Λοιπόν, αυτή είναι μια περίπτωση κλασικής οζόδους πολυαρτηρίτιδας, που είναι μια άνοσο συμπλεγματική αγκιήτιδα που προσβάλλει μικρά ως μέσου μεγέθους αρτηρίες. Μικρές ως μέσου μεγέθους αρτηρίες. Η αγκιογραφία δείχνει αυτές τις τοπικές έτσι, συρρυκνώσεις, έτσι, αυτά εδώ, τις συρρυκνώσεις των αγκίων, από τη φλεγμονή συμβαίνουν αυτά, και παράλληλα μαζί με τις συρρυκνώσεις υπάρχουν και σχετιζόμενες διατάσεις που ουσιαστικά αυτά αντιπροσωπεύουν μικροανευρίσματα, έτσι, μικροανευρίσματα στο προσβεβλημένο από αγκίτιδα αγκίο. Τα συμπτώματα σχετίζονται με την ισχυμία και την έμφραξη των ιστών, οι οποίοι θα επηρεάζονται φυσικά από την πλημελή αιμάτωση λόγω της αγκίωσης η οποία έχει τη βλάβη, έχει προσβληθεί. Τώρα, το 1 τρίτο των ασθενών με αυτήν την κλασική μορφή οζόδους πολυαρτηρίτιδας έχουν την λίμωξη από τον ιό της υπατήτιδας Β και σε όλες περιπτώσεις το αντιγόνο είναι απροσδιόριστο. Είναι απροσδιόριστο. Εκείνο που θα μπορεί να περιμένει κανένας να δει είναι σε επίπεδο ιστολογίας έτσι μια διατυχωματική νεκρωτική, μια νεκροποιό αρτηρίτιδα και εινιδοειδή νέκρωση. Έτσι. Αυτό είναι η ιστολογία που κρύβεται πίσω από αυτήν την αγκιογραφική εικόνα με την οποία θα εξοικειωθούμε στην επόμενη μας περίπτωση που είναι ένας προς την τρίτη ηλικία ένας ασθενής 67 ετών που έχει για ένα μήνα ένα ιστορικό πυρετού, κακουχίας, μυαλγιών, απώλεια βάρους 2 κιλών και πονοκέφαλη. Κατά την εξέταση υπάρχει μια ευαισθησία στην κροταφική χώρα, όταν ψηλαφάται, έτσι όταν ακουμπάμε την κροταφική χώρα, πονάει και υπάρχει και ένα ακροαστικό φύσημα κατά την ακρόαση έτσι, εκεί της περιοχής, της ευαίσθητης περιοχής και επίσης υπάρχει μια μέτρηση της ταχύτητας καθίζησης των ερυθροκυτάρων παθολογική 86 χιλιοστόμετρα ανά ώρα ενώ η φυσιολογική τιμή είναι μέχρι 20, κάτω από 20 χιλιοστόμετρα ανά ώρα. Και εδώ βλέπουμε μια βιοψία από την κροταφική αρτηρίτιδα του ασθενούς αυτού. Να προσπαθήσουμε να βάλουμε τη διάγνωση. Εδώ έχουμε μια γιγαντοκυταρική αρτηρίτιδα. Προσέξτε, εκτός από τα φλεγμονώδη κύτταρα, τα γιγαντοκύτταρα, τα οποία μαζεύονται έτσι στο τείχωμα του αγκίου και η προσβολή αυτή, η γιγαντοκυταρική αρτηρίτιδα ή κροταφική αρτηρίτιδα, τυπικά προσβάλλει έτσι τους κλάδους της έξω, έτσι, της έξω καροτίδας. Μπορεί επίσης να εμπλακεί και η αορτή. Και υπάρχει έτσι μια κόκκιωματώδης φλεγμονή. Παρατηρήστε λίγο εδώ έτσι το κάπως αφοριζόμενο περίγραμμα καταθέσεις τουλάχιστον του φλεγμονώδους ιστού. Είναι έτσι μια κόκκιωματώδης φλεγμονή με χαρακτηριστικά τα γιγαντοκύτταρα όταν είμαστε σε θέση να τα διακρίνουμε. Οι τίτλοι των αντιπυρηνικών αντισωμάτων και των ΑΝΚΑ είναι αρνητικοί, αλλά η προσβολή της οφθαλμικής αρτηρίας θα μπορέσει να προκαλέσει και παροδική τύφλωση. Και φυσικά η αγωγή, εφόσον είναι έτσι μια ανοσιακή φλεγμονή που πρέπει να κατασταλεί η ανοσιακή απάντηση, η επιζήμια εν προκειμένου, αφορά στην χρήση κορτικοστεροειδών. Έτσι, στην χρήση κορτικοστεροειδών. Λοιπόν, αυτό ήταν το περιστατικό που είδαμε με τις πρωτοπαθείς φλεγμονές των αγκίων, με την αγκιήτιδα δηλαδή, είδαμε δύο περιστατικά, την κλασική μορφή της οζόδους πολυαρτηρίτιδας και την γιγαντοκυταρική ή κροταφική αρτηρίτιδα. Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, μια άλλη νόσος των αγκίων. Εδώ έχουμε κατά τη γέννησή του ένα νεογνό, στο δέρμα της κεφαλής του έχει αυτήν εδώ την αλίωση. Βλέπουμε αυτήν εδώ την αλίωση. Μεγαλώνει έτσι ταχαίως, μέσα σε ένα τρίμηνο, σταθεροποιείται σε μέγεθος, αλλά μετά την ηλικία των 3 ετών υποστρέφει και όταν έχει φτάσει το παιδί πια 7 έτη, είναι μόλις μισό εκατοστό. Να δούμε τι διάγνωση είναι εδώ πέρα και
να σκεφτούμε τώρα πώς θα καλούσαμε έτσι μια ανάλογη αλλίωση, αν αφορούσε έτσι ένα άκρο ή ένα εσωτερικό όργανο, ή να δούμε μια ανάλογη αλλίωση, τι όνομα θα της δίναμε, αν συνέβαινε μετά από έναν τραυματισμό των ούλων στον βλενογόνο του στόματος. Λοιπόν, αυτό είναι μια κλινική εικόνα ενός εμαγγιώματος, το οποίο έχει έτσι ένα εξωφυτικό πρότυπο, το βλέπετε πώς προβάλλει πάνω από το δέρμα. Περίπου 1 στα 200 νεογνά έχει μια μορφή τέτοιων, έτσι, λέγονται σαν φράουλες έτσι, αυτά τα εμαγγιώματα, τα οποία όμως μπορεί να είναι πολλαπλά, οπότε σε αυτή την περίπτωση, εάν εκτενώς, ας πούμε, εμπλέκεται ένα άκρο ή ένα εσωτερικό όργανο, μιλάμε για αγγιωμάτωση που έχει και μια σπάνια πιθανότητα να υποστεί κακοήθη εξαλλαγή. Και έτσι από εμαγγίωμα να έχουμε ανάπτυξη εμαγγιοσαρκώματος. Τώρα, στο στοματικό βλενογόνο, μετά από ένα τραυματισμό των ούλων, μπορεί να πραγματοποιηθεί κάτι αντίστοιχο, οπότε τότε λέγεται πυογόνο κοκκίωμα. Και μερικές φορές τα πυογόνα κοκκιώματα συσχετίζονται και με κύηση. Ας πάμε λίγο και στην ιστολογία από ένα άλλο περιστατικό που αφορά σε ένα νεαρό άντρα που έχει έτσι ένα κόκκινο δερματικό οζείο στον θώρακα, έτσι στο δέρμα του θώρακος, το οποίο πάρα πολύ αργά μεγαλώνει σε μέγεθος για πολλά χρόνια, αφαιρείται και βλέπουμε εδώ την μικροσκοπική εμφάνιση. Θα το περιγράψουμε, θα δούμε ποια είναι η σημασία, ας πούμε, μιας τέτοιας μονήρους αλλίωσης όταν η χώρη δεν ήταν τόσο μικρού μεγέθους αλλά ήταν κάπως μεγαλύτερη και διατεταμένη και απαντούσε κυρίως συχνότερα σε ένα εσωτερικό όργανο, και θα ονομάσουμε και μια γονιδιακή μετάλλαξη που μπορεί να σχετίζεται με παρόμοιες αλλοιώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Λοιπόν, εδώ είναι ένας πολλαπλασιασμός, βλέπετε εδώ στο χώριο, ένας πολλαπλασιασμός από μικρά τριχοειδή, έτσι, τριχοειδή, ας πούμε, σύραγγες θα μπορούσε να πει κανένας, αγγεία που αυτό κάνουν το τριχοειδές εμαγγείωμα. Αν ήταν πιο μεγάλα τα αγγεία και έτσι διατεταμένα κάπως, θα μιλούσαμε για σειραγκώδες εμαγγείωμα, που θα ήταν έτσι, τα σειραγκώδη εμαγγειώματα είναι αφοριζόμενες αλλοιώσεις, συχνά έτσι μεγαλύτερου μεγέθους από ότι τα εν λόγω που βλέπουμε εδώ, τα τριχοειδή, καλοήθηκε αυτά και συνήθως αποτελούν τυχαία ευρήματα. Και τώρα το γονίδιο που είναι ενδιαφέρον να μελετήσουμε εδώ σε αυτή την περίπτωση είναι το Von Hippel-Lindau, το οποίο τι κάνει, κωδικεύει έτσι μια ογκοκατασταλτική πρωτεΐνη σε ένα σύμπλεγμα το οποίο τι ρυθμίζει. Ρυθμίζει την αποδόμηση του παράγοντα που επάγεται από την υποξία, του Hypoxia Inducible Factor 1. Και έτσι τι επηρεάζει. Επηρεάζει την έκφραση του ενδοθυλιακού παράγοντα, του αυξητικού παράγοντα, του αγγειακού ενδοθυλίου, έτσι, του VEGF. Και έτσι συσχετίζεται με την ανάπτυξη αγγειακών νεοπλασμάτων. Νεοπλασμάτων δηλαδή με διαφοροποίηση προς αγγειακό ιστό. Οι μεταλλάξεις στο γονίδιο αυτό, το Von Hippel-Lindau, μπορεί να συσχετίζονται με την παρουσία αιμαγγειωμάτων στο κεντρικό νευρικό σύστημα και στον οφθαλμό. Επίσης με την ανάπτυξη αιμαγγειοβλαστομάτων, νεφροκυταρικών καρκινωμάτων και φαιοχρωμοκυτωμάτων. Αυτός λοιπόν είναι ο ρόλος αυτού του γονιδίου, του ογκοκατασταλτικού του Von Hippel-Lindau. Να δούμε τώρα το επόμενό μας περιστατικό. Βλέπω εδώ μία αξονική, μάλιστα. Αφορά έναν άνδρα 65 ετών που έχει έτσι ένα ιστορικό πενταετίας από πόνο μετά τα γεύματα, έτσι, μετά τη λήψη γευμάτων, μετά το φαγητό. Και έτσι μια πάλι διαλείπουσα χολότητα, έτσι, σαν να αισθάνεται πόνο στο άκρο και να κουτσένει. Ο δείκτης μάζας σώματός του είναι 35, με φυσιολογική διακύμανση, όπως γνωρίζουμε, του δείκτου μάζας σώματος από 18,5 έως 25. Η σενιστία, η γλυκόζη νηστείας είναι 209 μιλιγκράμμα ανά DL, ενώ φυσιολογικά πρέπει να βρίσκεται κάτω από τα 110 μιλιγκράμμα ανά DL.
Η δε κρεατινίνη είναι 2,3 μιλιγκράμμα να DL, η κρεατινίνη στον ορό, ενώ φυσιολογικά πρέπει να είναι στα επίπεδα του 1,2 μιλιγκράμμα να DL. Και εδώ τι βλέπουμε, βλέπουμε την αξονική τομογραφία της κοιλίας. Θα πρέπει να δούμε τι εμφανίζει η κοιλιακή αορτή, τον υποκείμενο μηχανισμό και μήπως κάποιο όργανο βλέπουμε να απουσιάζει, έτσι βλέποντας συγκριτικά ετερόπλευρα, έτσι εδώ αυτή την περιοχή και εκείνη. Και για να δούμε γιατί μπορεί να απουσιάζει. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε έτσι μια διωγγωμένη κοιλιακή αορτή λόγω μιας εκτενούς τυχωματικής θρομβώσεως. Έτσι. Ο θρόμβος λοιπόν είναι εδώ που διωγγώνει την αορτή και έχουμε έτσι ένα σήμα έτσι απόσβεσης από τα μαλακά μόρια. Βλέπετε εδώ το σήμα γύρω από τα μαλακά μόρια, ενώ αντίθετα έτσι, εδώ πέρα ο αυλός έχει έτσι μια λαμπρή έτσι αντίθεση, λαμπερή αντίθεση και βλέπουμε επίσης και στον μέσο χιτώνα κάποιες ασβεστώσεις, οι οποίες είναι εξίσου και αυτές έτσι φωτεινές λαμπρές, οπότε εδώ πρόκειται για μια πολύ σοβαρή περίπτωση αθυροσκλήρυνσης. Η παχυσαρκία και τα αυξημένα επίπεδα της γλυκόζης προφανώς μας κατευθύνουν προς την κατεύθυνση του διαβήτη τύπου 2 των ενηλίκων. Οι πόνοι στο άκρο προφανώς δηλώνουν έτσι μια περιφερική άγκυακη νόσο, έχουν προσληθεί δηλαδή αρτηρίες των άκρων από την αθυροσκλήρυνση που επιταχύνει ο διαβήτης, το κάπνισμα, η υπερχοληστερολεμία, η υπέρταση και οποιαδήποτε έτσι οικογενής συνιστόσα θα μπορέσουν να ενοχοποιηθούν, ας πούμε, για την ανάπτυξη της αθυροσκλήρυνσης. Είναι παράγοντες κινδύνου. Τώρα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι απουσιάζει ο αριστερός νεφρός. Τι συνέβη? Αυτό μπορεί να οφείλεται σε μία αθυροεμβολή, μία απόφραξη έτσι από ένα αθύρωμα που έγινε σαν ένα έμβολο εκεί πέρα και απέφραξε την νεφρική αρτηρία, οπότε προκάλεσε ένα νεφρικό έμφρακτο. Κάτι άλλο που θα μπορούσε να το δικαιολογήσει την απουσία του νεφρού, έτσι, είναι η διαβητική νεφροπάθεια, η οποία τι κάνει? Μειώνει τη λειτουργία του εναπομείναντος νεφρού και έτσι τι μας ανεβάζει στον ορό, που είδαμε ότι είχε ανεβασμένο ο ασθενής αυτός και αποτελεί έναν δείκτη έτσι της νεφρικής λειτουργίας σε επαρκώς ενυδατωμένα βέβαια άτομα, μας ανεβάζει την κρεατινίνη στον ορό. Αυτές λοιπόν ήταν οι συνέπειες της αθυροσκλήρυνσης σε αυτόν τον διαβητικό άρρωστο και εδώ έχουμε κάτι ακόμα πιο δραματικό. Είναι ένας υπερήλικας άνδρας που έχει έτσι ένα απότομο, έντονο κοιλιακό πόνο. Βλέπουμε όταν τον εξετάζουμε κατά τη φυσική εξέταση την κοιλιά του να είναι διατεταμένη, δεν ακούμε ήχους καθόλου στο έντερο και γίνεται ένας υπέρηχος και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ροή στην άνω μεσεντέρια αρτηρία. Γίνεται μια έτσι διερευνητική λαπαροτομή, τι έχει συμβεί εδώ και για ποιο λόγο. Εδώ βλέπουμε, κοιτάξτε το χρώμα, το χρώμα που έχει πάρει έτσι ποικίλες σκούρες πάντοτε από χρώσεις, έτσι στο λεπτό έντερο, γιατί προφανώς αυτό είναι ένα έμφρακτο. Τουλάχιστον 2 από τις 3 μείζονες αρτηρίες που προμηθεύουν το αίμα, έτσι που δίνουν το αίμα στο έντερο, θα πρέπει να έχει κατά κάποιο τρόπο αχρηστευθεί, ούτως ώστε να συμβεί η ισχυμία. Και αυτό γιατί το έντερο έχει την παράπλευρη κυκλοφορία, οπότε δεν είναι τόσο εύκολο να συμβεί, αλλά αν 2 από τις 3 μείζονες αρτηρίες έχουν πρόβλημα, προφανώς δεν αποφεύγεται το έμφρακτο. Και εδώ βλέπουμε μια εκτεταμένη αθυροσκλήρυνση έτσι, στους κλάδους της αορτής, την κοιλιακή, ποιοι κλάδοι είναι, η άνω μεσεντέριος, η κάτω μεσεντέριος, το οποίο θα μπορέσει να οδηγήσει σε αυτή τη λεγόμενη κοιλιακή στιθάγχη, που όταν χρειάζεται το αίμα, πολύ αίμα για να κατά τη διαδικασία της πέψης, όταν χωνεύει κανείς το γεύμα που έχει φάει, τότε πονάει στην κοιλιά. Είναι η λεγόμενη κοιλιακή στιθάγχη και βασικά σε ακραία περίπτωση, αν βουλώσει το αγγείο, θα έχουμε και το έμφρακτο. Τώρα, επειδή αυτό συνέβη απότομα, προφανώς σκεφτόμαστε ότι έχει γίνει ένας αθυροεμβολισμός, έτσι. Μια αθυροεμβολική νόσος. Είτε ένας θρόμβος ή μια εύθραυστη
αθυροσκληρυντική πλάκα, είναι υπεύθυνοι, αποκολλήθηκαν στοιχεία και έκαναν, απετέλεσαν έμβολα. Εναλλακτικά, άλλα αίτια που μπορεί να προκαλέσουν έτσι μια τέτοια νέκρωση είναι η συστροφή, ο εγκολεασμός ή ακόμα και συμφύσεις, οι οποίες μετά από ένα χειρουργείο που έχει προηγηθεί μπορεί να δέσουν το έντερο σε κόμπο και φυσικά να μειώσουν ή και να διακόψουν την αιμάτωσή του. Όλα αυτά λοιπόν είναι αίτια της ισχεμίας του εντέρου, εν προκειμένου όμως ήμασταν σαν κύριο αίτιο της ισχεμίας της επιπλοκές της αθυροσκλήρυνσης με τον αθυροεμβολισμό. Με τον αθυροεμβολισμό. Μήπως μέχρι στιγμής τα περιστατικά αυτά που έχουμε με παρουσιάσει υπάρχει κάποιο σχόλιο, θέλει να γίνει κάποιο σχόλιο κάπου. Υπάρχει κάποιο σχόλιο που μπορούμε να κάνουμε εδώ ή να προχωρήσουμε στο επόμενο? Να προχωρήσουμε λοιπόν. Ωραία. Για να δούμε το επόμενο μας περιστατικό. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια γυναίκα 64 ετών που έχει έτσι μια υπέρταση μετρίου βαθμού. Εντάξει, σοβαρή, δηλαδή γνήσια υπέρταση, έχει τεκμηριωθεί η διάγνωση, είναι στα επίπεδα η συστολική στα 170 χιλιοστόμετρα υδραργύρου και η διαστολική στα 115, δηλαδή 17 με 11,5. Και εδώ, στην άρρωστη αυτή, η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη, η α1c, είναι 9%, ενώ φυσιολογικά θα έπρεπε να είναι μέχρι 6%, κάτω ή μέχρι 6%. Οπότε και εδώ καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για διαβήτη. Γίνεται λοιπόν ένας υπέρηχος όπου υπάρχει μειωμένο το σχήμα έτσι του νεφρού, αμφωτερόπλευρα, και οι δύο νεφροί λοιπόν είναι μειωμένου έτσι μεγέθους, μειωμένου μεγέθους, έτσι το μέγεθος επηρεάζεται, ομοιόμορφα και μικραίνει. Η ανάλυση των ούρων, η εξέταση των ούρων μας έχει πρωτεϊνουρία απώλεια λευκόματος 1 σταυρό, χωρίς αιματουρία, και εδώ βλέπουμε σε μια νεφρική βιοψία τη μικροσκοπική εμφάνιση αυτού εδώ του σχηματισμού, έτσι, αυτού εδώ του αγγείου. Να δούμε ποια είναι η διάγνωση, ποιες νόσεις σχετίζονται με αυτήν, δεν είναι μόνο διαβήτης, και τι άλλο συστατικό του νεφρού θα μπορούσε να έχει προσβληθεί. Λοιπόν, έτσι αυτή η πάχυνση, η ομοιόμορφη πάχυνση, έτσι η ροζ, η αλυνόδης πάχυνση του τυχώματος αυτού εδώ του αρτηριδίου, με στένωση φυσικά, απότοκος που προκαλεί στένωση του αυλού, είναι χαρακτηριστικό για την αλυνόδη αρτηριδιοσκλήρυνση, έτσι. Την αλυνόδη αρτηριδιοσκλήρυνση, που υπάρχει ένας τραυματισμός του ενδοθυλίου, που οδηγεί σε εξαγγείωση της πρωτεΐνης του πλάσματος και αυξημένη παρουσία ιστού του τύπου της βασικής μεμβράνης. Και προκαλείται έτσι αυτή η ομοιόγενής πάχυνση αυτού του χρώματος εδώ του ροζ. Ο διαβήτης φυσικά είναι εμπροκειμένο η αιτία, γιατί η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη, η α1c, είναι αυξημένη, αλλά και η υπέρταση, αν δεν ρυθμίζεται, θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει αυτήν την υαλυνόδη αρτηριδιοσκλήρυνση, έτσι. Προσβάλλονται αρτηρίδια, μικρού μεγέθους αρτηρίες του νεφρού. Και κάνουν την, είτε από διαβήτη είτε από υπέρταση, την νεφροσκλήρυνση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι χρονίως ανεπαρκεί η αιμάτωση και έτσι προκαλεί μία σταδιακή ατροφία των σπειραμάτων, και αυτό συνδέεται συνήθως με μια ελαφρά στάξεως λευκοματουρία. Μια μικρή απώλεια λευκόματος, όπως είχαμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένα σταυρό. Έτσι, ένα σταυρό.
στην γενική ούρων. Αυτή λοιπόν είναι η νεφροσκλήρινση. Για να μείνουμε πάλι όμως στα αγγεία του νεφρού, να δούμε κάτι άλλο που μπορεί να πραγματοποιηθεί. Παθολογικά, εδώ έχουμε τώρα έναν μέσης ηλικίας άντρα, ο οποίος είχε σαφή υπέρταση για 10 χρόνια, τώρα όμως πια καθίστατε εντονότατα υπερτασικός, μιλάμε για μια συστολική πίεση 275 χιλιοστόμετρα υδραργύρου και για μια διαστολική 160, δηλαδή 27,5 μεγάλη πίεση, 16 μικρή, που φυσικά συνοδεύεται και από συμπτώματα πια, πονοκέφαλη, ναυτία, αέμετος, θάμβος οράσεως, και βλέπουμε εδώ πέρα τη μικροσκοπική βλάβη σε μια νεφρική βιοψία. Τι διάγνωση είναι εδώ πέρα, ποια είναι η παθογένεση και αν μετρήσουμε σε αυτόν τον άρρωστο τη ρενίνη στο πλάσμα, τι περιμένουμε να τη βρούμε. Λοιπόν, εδώ είναι η άρτηρη βιοσκλήρινση, όχι όμως η αλληνόδης που βλέπαμε πριν, είναι η υπερπλαστική. Η υπερπλαστική άρτηρη βιοσκλήρινση με συγκεντρική, έτσι, συγκεντρική πάχυνση του μέσου χιτώνα του αγγείου. Βλέπετε εδώ πέρα ο μέσος χιτώνας πόσο συγκεντρικά πεπαχισμένος είναι λόγω υπερπλασίας του έσω και του λίου μυϊκού ιστού. Και παράλληλα με τη συγκέντρωση φυσικά πρωτεϊνών του πλάσματος και κολαγόνου. Οι πλήστες τέτοιες περιπτώσεις υπερπλαστικής άρτηρη βιοσκλήρινσης σχετίζονται με απομακρού χρονολογούμενη υπέρταση, ενώ άλλες μπορεί να εκ νέου να εμφανιστούν, έτσι, χωρίς να υπάρχει δηλαδή τέτοια υπέρταση, και μερικές σχετίζονται με, με αυτό το νόσημα το αυτοάνωσο, την προοδευτική συστηματική σκλήρινση, που ίσως είναι ακόμα ευρύτερα γνωστό ως σκληροδερμία, σκληρόδερμα. Τώρα η ρενίνη στο νερό, στο πλάσμα, θα είναι έντονα αυξημένη, γιατί λόγω της μειωμένης αιμάτωσης ας πούμε του νεφρού, των πιέσεων αυτών, τι γίνεται, αυτό αυξάνει, καταλαβαίνετε ότι τι αίμα να περάσει μέσα από τέτοιο αγγείο, έτσι. Τι λοιπόν αυξάνει αυτή η μειωμένη αγγείωση των σπειραμάτων κτλ. Μας αυξάνει την αγγειοτενσίνη 2, η οποία τι κάνει, προάγει την περαιτέρω έτσι αρτηριακή και αρτηριδιακή αγγειοσύστολη, στενεύουν ακόμα περισσότερο έτσι τα αγγεία του νεφρού λόγω της αύξησης της αγγειοτενσίνης 2 και έτσι οξύνεται, χειροτερεύει η προσβολή του νεφρού. Αυτή λοιπόν ήταν μια περίπτωση εμπροκειμένου της υπερπλαστικής άρτηρη 2 σκλήρινσης λόγω της λεγόμενης κακοήθους υπέρτασης. Προφανώς αυτός ο άρρωστος θα είχε προσβεβλημένα και τα αγγεία στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του οφθαλμού, εξού και αν θυμάμαι καλά είχε και το θάμβος οράσεως. Έτσι. Αυτή λοιπόν ήταν η περίπτωση της υπερπλαστικής άρτηρη 2 σκλήρινσης. Για να δούμε εδώ αυτό το αγγείο τι έχει. Λοιπόν, είναι ένας άντρας 41 ετών, με έτσι ένα ιστορικό από πενταμίνου, από βήχα, παραρινοκολπίτιδα και πυρετό. Βήχας, παραρινοκολπίτιδα και πυρετός. Και βρίσκονται κάποιες ρινοφαρυγγικές εξελκώσεις. Δηλαδή, ο βλενογόνος του ρινοφάριγγα έχει εξελκώσεις. Γίνεται μια ακτινογραφία θώρακα, η οποία αναδεικνύει έτσι οζώδεις και σπηλαιοποιημένες βλάβες. Επίσης, ανιχνεύονται τα αντισώματα έναντι του κυταροπλάσματος των ουδετεροφύλων, έτσι, έναντι ενός κυταροπλασματικού συστατικού στα ουδετερόφυλλα, που είναι τα σε άνκα, που αλλιώς λέγονται και αντιπρωτεϊνάση 3 άνκα. Η δοκιμασία για αντιπυρηνικό αντίσωμα, τα αντιπυρηνικά αντισώματα είναι αρνητικά. Άρα έχουμε τα άνκα, τα σε άνκα, από πλευράς έτσι ανοσολογικού ελέγχου στον ορό. Και η μικροσκοπική εμφάνιση που
προσλαμβάνει ο πνεύμονας, φαίνεται σε αυτήν την εικόνα μετά από μια βιοψία που έχει γίνει. Οπότε να δούμε τώρα τι νόσος είναι αυτή, τι θα περιμέναμε για την κρεατινίνη στον ορό αυτού του ασθενούς και ποια είναι η πορεία αυτής της νόσου. Έτσι. Όλα αυτά τα συμπτώματα είναι συμβατά με μια έτσι νεκρωτική, νεκροποιό, δείτε την έκρωση, μια νεκροποιός, κοκκιωματώδης, δείτε τι ασαφώς το φλεγμονώδης το έχει έτσι ένα οζόδες περίγραμμα, μια νεκροποιός λοιπόν, μια νεκρωτική, κοκκιωματώδης αγκίτιδα, που εφόσον συνοδεύεται από ανίχνευση των σεάνκα, των αντισωμάτων, μας οδηγεί προς την κατεύθυνση της κοκκιωμάτωσης του Βέγκενερ. Προσβάλλεται κατά έτσι πολύ συχνά ο νεφρός και συμβαίνει μια αγκιήτιδα και εκεί, η οποία μας κάνει και μια σπειραματίτιδα. Βλάβες δηλαδή μέσα στο σπείραμα φλεγμονώδους αρχής. Ένα ψηλό ποσοστό, αν δεν πάρουν αγωγή, καταλήγουν, ένα 80% των ασθενών με κοκκιωμάτωση του Βέγκενερ μέσα σε ένα χρόνο καταλήγουν, αλλά φυσικά δίδεται θεραπεία με κορτικοστεροειδή και αυτή η θεραπεία βοηθάει πάρα πολύ και να μειώσει και τη θνησιμότητα, αλλά και την θνητότητα, έτσι, τη θνητότητα της νόσου. Αυτή λοιπόν είναι η κοκκιωμάτωση του Βέγκενερ, τουλάχιστον κατά την παλαιότερη, την κλασική της τέτοια ονομασία που είναι ακόμα συνήθως έτσι γνωστή. Άλλο περιστατικό. Εδώ τώρα είναι μια νέα κοπέλα με ιστορικό πυρετού από ένα μήνα, κακουχία, ερήθημα του δέρματος και έτσι έναν τύπο στο θώρακα τύπου πλευρίτιδας, έτσι, με ερεθισμό του υπεζοκότα, ένας δηλαδή πόνος που ακολουθεί τις αναπνευστικές κινήσεις. Και το άζωτο της ουρίας στο αίμα είναι 36 μιλιγκράμμα ανά DL, ενώ οι φυσιολογικές τιμές έτσι των αζωτούχων προϊόντων της ουρίας είναι από 7 ως 30 μιλιγκράμμα ανά DL. Και βλέπουμε την μικροσκοπική εμφάνιση στην νεφρική βιοψία. Να δούμε τη διάγνωση και να σκεφτούμε τώρα κάποιες έτσι εναλλακτικές κλινικές έτσι περιπτώσεις, τις οποίες θα τις πούμε. Τώρα, η διάγνωση που βλέπουμε εδώ είναι φυσικά η αγκίτιδα. Βλέπετε το αγκείο, την άφρηση των φλεγμονωδών κυττάρων, η οποία είναι μεικτή, έχει και μονοπύρινα λεμφοκύτταρα, αλλά και πολυμορφοπύρινα. Και ένα άλλο στοιχείο που μιλάει εδώ για τη βλάβη του αγκείου είναι η εστιακή ίνιδοειδής νέκρωση στο τείχωμα των αγκείων. Αυτή λοιπόν η αγκίτιδα. Αν υποθέσουμε ότι είχαμε θετικά τα αντιπυρηνικά αντισώματα και τα αντισώματα έναντι του δίκλωνου DNA, τι θα υποπτευόμασταν? Φυσικά, αιτία της αγκίτιδας σε αυτή την περίπτωση θα ήταν ένας συστηματικός ερυθυματώδης λύκος. Αν είχε αλλοιώσεις έτσι διαφορετικής, ας πούμε, παλαιότητας και αρνητική απουσία ορολογικά των αντιπυρηνικών αντισωμάτων και των άγκα, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε την κλασική οζόδη πολυαρτηρίτιδα που την είδαμε και προηγουμένως. Ενώ αν είχε έναν θετικό ρευματοειδή παράγοντα στον ορό και αμφωτερόπλευρες συμμετρικές έτσι αρθροπάθειες με προσβεβλημένες τις μικρές αρθρώσεις χεριών και ποδιών, έτσι συμμετρικά, τότε η αιτία της αγκίτιδας θα μπορούσε να είναι μία ρεύματοειδής αρθρίτιδα, η οποία μπορεί να συνοδεύεται από αγκίτιδα και αορτίτιδα. Είδαμε λοιπόν κάποια έτσι ρευματικά νοσήματα, ρευματικές νόσους, πώς μπορεί να ιστολογικά να προσλάβουν την εικόνα της αγκίτιδας. Για να πάμε τώρα να δούμε εδώ κάτι πολύ έτσι χαρακτηριστικό. Έχουμε έναν άντρα 65 ετών, ο οποίος μετά από την, όταν ανεβαίνει μια σκάλα, όχι και πολλά σκαλοπάτια, έτσι μια μικρή σκάλα, πονάει στο θώρακα. Αισθάνεται θωρακικό άλγος. Και ο πόνος αυτός ανακουφίζεται σαφώς με την νητρογλυκερίνη. Εάν μπορούσαμε να δούμε τον πρόσφυο κατιόντα κλάδο της
στεφανιαίας αρτηρίας του, σε αυτό το σημείο, θα βλέπαμε αυτή την εμφάνιση, έτσι, στον πρόσθιο κατιόντα κλάδο της στεφανιαίας αρτηρίας. Να περιγράψουμε λοιπόν τα μικροσκοπικά ευρήματα, τον όρο που περιγράφει τα συμπτώματα αυτά, έτσι το, μετά, με την προσπάθεια δηλαδή αυτός το συσφιχτικό άλογος στο θώρακα και τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου. Εδώ προφανώς έχουμε να κάνουμε με μια αθυρωματική πλάκα που έχει έτσι μια ινώδη πάχυνση στον έσοχη τόνα. Έτσι στον έσοχη τόνα βλέπετε εδώ ο μέσος δεν έχει σοβαρό θέμα. Ο έσοχη τόνας είναι αυτός που έχει παχυνθεί με αποτέλεσμα να μας κλείνει τον αυλό τουλάχιστον στο 70% από το φυσιολογικό. Αυτή η στιθάνχη που έχει να κάνει με την άσκηση, όταν εμφανίζεται, είναι η σταθερή στιθάνχη, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια δυσαρμονία στην αιμάτωση και στην ζήτηση. Δηλαδή, το μυοκάρδιο ζητάει περισσότερο αίμα κατά την άσκηση, αλλά δεν μπορεί η στενωμένη στεφανία να το παράσχει. Είναι λοιπόν μια χρόνια στένωση του αυλού που μας κάνει αυτή τη σταθερή στιθάνχη. Τώρα, οι παράγοντες κινδύνου έτσι για την αθυρωματική νόσο είναι κάποιος που δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε και κάποιος που μπορούμε. Το εκείνο που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σαν παράγοντα κινδύνου είναι η ηλικία, το αρενφύλλο και γενικώς έτσι μια πολυγονιδιακή οικογενής έτσι προδιάθεση προς την κατεύθυνση της υπερλιπιδεμίας, της υπέρτασης και του σακχαρόδους διαβήτη. Αντίθετα, παράγοντες που μπορούμε να επέμβουμε είναι η μείωση των θερμίδων με την διατροφή μας, κυρίως τα κορεσμένα λιπίδια, έτσι, πρέπει να είναι ελάχιστα, δι' και καθόλου, και εκείνα και τα τρανς, ακόμα χειρότερα. Επίσης, η αυξανόμενη άσκηση βοηθάει, ενώ άλλοι παράγοντες που μπορεί να ρυθμιστούν και επηρεάζουν φυσικά την ανάπτυξη των αθυρωμάτων είναι η υπέρταση, ο διαβήτης και η υπερχοληστερολεμία, που σε όλα αυτά υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης, έτσι, για να αρθούν αυτοί οι παράγοντες. Και φυσικά η αποφυγή του καπνίσματος. Βλέπουμε λοιπόν, εδώ είναι κάποια έτσι σαν λιποειδή μέσα στο αθύρωμα και βλέπουμε τη στένωση που προκαλεί στον αυλό. Τώρα εδώ έχουμε μια γυναίκα 47 ετών με ξαφνικό πόνο στο θώρακα που αντανακλά προς τον τράχυλο. Έτσι, στο λαιμό της μας δείχνει ότι αντανακλά. Γίνεται το ηλεκτροκαρδιογράφημα και βλέπουμε κύματα Q και το τμήμα, ας πούμε, μια υπέγερση έτσι, του τμήματος ST σε δύο έτσι ανατομικά συνεχόμενους οδηγούς, δύο απαγωγές, και έχει έτσι ένα ξαφνικό, μια ξαφνική αριθμία, ένα σύμβαμα έτσι ευνίδιο με αριθμία που παρά την παρέμβασή μας αποβαίνει θανατηφόρος η αριθμία αυτή. Και βλέπουμε τώρα την αριστερά περισπόμενη αρτηρία όπως μπορούμε να την παρασκευάσουμε κατά την νεκροτομή του ατόμου αυτού. Και βλέπουμε εδώ πέρα τώρα τι έχει συμβεί. Έτσι, τι έχει συμβεί στον αυλό που εδώ δεν υπήρχε, ήταν εδώ στενωμένος μεν, αλλά υπήρχε. Ενώ εδώ, για κοιτάξτε τι έχει γίνει. Λοιπόν, να δούμε εδώ τώρα την αρχική μας διάγνωση, την επιπλοκή που προκάρισε και το θανατηφόρο τελικά συμβάν και τα κύτταρα που συνδράμουν για αυτή την βλάβη. Λοιπόν, οι αλλαγές στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, αλλά και φυσικά ο θωρακικός πόνος με αυτούς τους χαρακτήρες και την αντανάκλαση προς την περιοχή του τραχύλου δηλώνουν το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Προφανώς υπήρχε μια προγενέστερα, μια μη αποφρακτική αθυρωματική πλάκα σε αυτή την αρτηρία που παρασκευάσαμε στην νεκροτομή, δηλαδή στην αριστερά περισπόμενη, η οποία τι έκανε. Διεράγη, έτσι, απότομα και μας έκανε έναν αποφρακτικό θρόμβο. Ξαφνικά δηλαδή έγινε η οξεία μεταβολή, θρομβώθηκε, οπότε βούλωσε απότομα ο αυλός και επακολούθησε φυσικά το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Εδώ λοιπόν τίθεται το θέμα το περίφημο του δυσλειτουργικού ενδοθυλίου. Γιατί να δυσλειτουργεί? Δευτερογενώς λόγω υπέρτασης, διαβήτη, καπνίσματος, υπερλιπιδεμία. Τι κάνει αυτό το δυσλειτουργικό ενδοθύλιο? Προάγει την
ας πούμε προσκόλληση των αιμοπεταλίων και των μονοκυτάρων όταν κυκλοφορούν στο αίμα μακροφάγων. Είναι το ίδιο κύτταρο αυτό, έτσι, το μονοκύτταρο με το μακροφάγο. Κολλάνε λοιπόν αυτά και ανακυκλώνονται, στρατολογούνται με επακόλουθο φυσικά παραγωγή και έκκληση κυταροκινών. Αυτό το δυσλειτουργικό ενδοθήλιο επίσης προκαλεί έτσι αυξημένη διαπερατότητα και συσσόρευση, ας πούμε, υπενδοθηλιακά οξυδωμένων λιπιδίων, τα οποία περαιτέρω ενεργοποιούν να έρθουν ακόμα περισσότερα μακροφάγα, απελευθερώνονται κυταροκίνες που οδηγούν έτσι σε στρατολόγηση τα αλία μυϊκά κύτταρα και ενεργοποίησή τους και γενικά παράγεται μια εξοκυτάρια θεμέλια ουσία τόσο από τα αλία μυϊκά κύτταρα, τα οποία διεγείρονται, ενεργοποιούνται, όσο και από ινοβλάστες, έτσι. Εξού και η αύξηση του μεγέθους του αθυρώματος. Η οξία μεταβολή με τη δημιουργία του θρόμβου εν προκειμένου απέβει θανατηφόρος. Αυτές λοιπόν είναι οι αθυρωματικές πλάκες με τις σοβαρότατες επιπλοκές που κάνουν, αλλά εδώ θα δούμε κι άλλη μια περίπτωση έτσι πιο πρόδρομης αλλίωσης. Βλέπουμε εδώ μια στεφανιαία αρτηρία από ένα άτομο μόλις 22 ετών, το οποίο κατέληξε από άσχετο με την καρδιακή λειτουργία λόγω, σαν ένα θύμα τροχαίου ατυχήματος. Να δούμε παρόλα αυτά τι βλέπουμε εδώ πέρα. Πώς μπορεί να προχωρήσουν έτσι αυτές εδώ οι αλλοιώσεις που είναι εδώ μακροσκοπικώς αντιληπτές και ποια έτσι εργαστηριακά ευρήματα θα έδειχναν αυξημένο κίνδυνο να προχωρήσουν όλα αυτά σε έμφραγμα του μυοκαρδίου ή γενικά θάνατο σχετιζόμενο με την καρδιά. Αυτές, παιδιά, είναι οι λιπόδεις γραμμώσεις. Οι λιπόδεις γραμμώσεις που τις βλέπουμε εδώ πέρα, οι ραβδώσεις, είναι έτσι σαν λωρίδες, έτσι, κάτωθεν από τον έσω χιτώνα, συγκέντρωσης λιπιδίων, που έχουν μικρή έτσι αιμοδυναμική σημασία και μπορεί να είναι πρόδρομες πιο σοβαρής αθυροσκληρητικής πλάκας. Τώρα, η εξέλιξη εξαρτάται από τους συνεχόμενους παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη του αθυρώματος. Ας πούμε, ο ενδοθυλιακός τραυματισμός από αυξημένα λιπίδια στο αίμα. Έτσι, σε συμφωνία με αιμοδυναμικές μεταβολές. Τα αθυρώματα μπορεί και να υποστρέψουν όταν εμείς τροποποιήσουμε εκείνους τους παράγοντες κινδύνου που χωράνε τροποποίηση, όπως ας πούμε το κάπνισμα που θα το κόψουμε, την υπέρταση που θα την ρυθμίσουμε, τον διαβήτη που θα τον ρυθμίσουμε, την υπερχοληστεριλεμία που θα την ρυθμίσουμε. Όλα αυτά είναι παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν τα αθυρώματα και να τα κάνουν να υποστρέψουν. Τώρα, η δείκτεση εργαστηριακή του παράγοντα έτσι της αθυρωματικής νόσου φυσικά περιλαμβάνουν την ολική χοληστερίνη στον ορό, την HDL χοληστερίνη, την λιποπρωτεΐνη α, την ομοκυστεΐνη και φυσικά τη γλυκόζη ή την γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη, την α1c που χρησιμοποιούμε και για τη διάγνωση του διαβήτη. Και μπορούμε τη γλυκόζη φυσικά να την μετράμε και για να δούμε κατά πόσον ελέγχεται ο διαβήτης. Και ένας άλλος δείκτης έτσι μια συστηματικής φλεγμονώδους κατάστασης που είναι έτσι ένας ανεξάρτητος και ίσως αρκετά προβλεπτικός δείκτης για τον κίνδυνο ανάπτυξης αθυρωμάτων είναι και η σε αντιδρόσα πρωτεΐνη. Η σε αντιδρόσα πρωτεΐνη λοιπόν μπορεί κάπως να μας προειδεάσει για τον κίνδυνο στο να γίνει το αθύρωμα. Και εδώ πια έχουμε μια υπερήλικα γυναίκα, 61 ετών, με χολότητα και αυτή στα κάτω άκρα, είχε κράμπες, πάθαινε κράμπες κατά την άσκησή της, κατά την κίνησή της. Επίσης, κοιλιακή στη θάγχη, μετά από τα γεύματα και υπέρταση, που κατέληξε σαν αποτέλεσμα ενός εμφράκτου του εντέρου, που μετέπεσε μετά σε σύψη, έτσι, ακολούθησε σύψη. Και βλέπουμε εδώ την αορτή. Έτσι, αυτή εδώ είναι ανοιγμένη η αορτή κατά την νεκροτομή. Να εξηγήσουμε λίγο τα κλινικά ευρήματα, πώς
θα μπορούν αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν και τι επιπρόσθετες επιπλοκές μπορεί να συμβούν. Εδώ βλέπετε μια αθυροσκλήρυνση στην κοιλιακή αορτή, η οποία κάνει έτσι πολύ σοβαρές εξελκώσεις, και πάνω εδώ έχει δημιουργηθεί και ο θρόμβος. Ο θρόμβος, έτσι. Οι κλάδοι της αορτής μπορεί επίσης να στενέψουν από αυτό και να οδηγήσουν στην χολότητα, έτσι, ή στην στιθάγχη, την κοιλιακή στιθάγχη. Ή επίσης μπορεί, εφόσον στενωθεί η νεφρική αρτηρία, να μας αυξήσουν την ρενίνη και να προκαλέσουν μια νεφρογενή υπέρταση, μια δευτεροπαθή υπέρταση, έτσι, που έχει αιτία την πλημελή αιμάτωση του νεφρού. Επίσης, η πλήρης απόφραξη λόγω αθυροεμβολισμού ή μια οξία θρόμβωση μπορεί να μας οδηγήσουν σε ένα έμφραγμα, σε ένα έμφρακτο, είτε σε ένα όργανο, είτε ακόμα και στο άκρο. Στο άκρο, μια που υπήρχε το υπόστρωμα της διαλείπουσας χολότητας. Τώρα, η θρομβόληση για τα οξέως θρομβωμένα αγγεία είναι μια σκέψη, όπως επίσης η τοποθέτηση ενδοαγγειακών προθέσεων για τα έντονα στενωτικά αγγεία. Οι πλάκες μπορεί να υποστούν έτσι έναν βαθμό υποστροφής, αν οι παράγοντες που παίρνει να ρυθμιστούν μπορέσουν και ρυθμιστούν. Η καταστροφή του αγγειακού τυχώματος με σχηματισμό ανευρίσματος είναι μια επιπλοκή πάρα πολύ επίφοβη, και αυτά τα ανευρίσματα έχουν τον κίνδυνο να διαραγούν καθώς μεγαλώνουν, έτσι. Και είπαμε ένα 10% είναι ο κίνδυνος αναέτους για ένα ανεύρισμα που υπερβαίνει, που είναι από 5 μάλλον εκατοστά και πάνω. Και 25% είναι ο ετήσιος κίνδυνος, έτσι, της ρήξης, έτσι, της διάρρηξης του ανευρίσματος, όταν το ανεύρισμα είναι από 6 εκατοστά και πάνω. Αυτές λοιπόν είναι οι επιπλοκές της νόσου, της αθυρωματικής νόσου. Μήπως υπάρχει κάποιο σχόλιο, που μπορούμε να κάνουμε εδώ. Α, ακούγεστε, κυρία Αγάθο, μάλιστα. Λίγο πιο δυνατά και είμαστε μια χαρά. Μπορείτε να σχολιάσετε λίγο και αυτά τα πρώτα περί, αυτά τα τελευταία που είπαμε για την αθυρωμάτωση, ή ό,τι άλλο έχετε την καλοσύνη, που είχατε την καλοσύνη να ακούσετε. Σχετικά με το πρόσθετο κατιόντα που είχατε δείξει σε ένα slide με την αθυρωμάτωση, η οποία προκαλούσε μια στένωση 70%. Μάλιστα. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι στα στεφανία αγγεία το 70% είναι και το όριο για μια κομβατική μέθοδο, ή αυτή λέγεται αγγιοπλαστική με τοποθέτηση στεν, ή αν είναι πολλαπλές οι κλάδες, να υποστεί ασθενείς και όπως το χωμένα παράγκαμπτη εγκύρυξη ΠΑΙΠΑ. Μάλιστα. Επίσης, σχετικά με τα ανευρίσματα, όντως, όπως είπατε, πάνω από 5 εκατοστά αυξάνεται κατακόρυφα ο κίνδυνος διαρρήξη. Και ειδικά στο πρώτο slide που είχατε δείξει με το πρώτο ασθενή, είναι ανεύρισμα της κοινής λαδενίου αρτηρίας. Ναι, ναι. Πρέπει να ξέρουμε ότι η διάταση θεωρούμε όταν είναι πάνω από 1,7 εκατοστά στους άντρες ή πάνω από 1,5 εκατοστά στους γυναίκες, και πάνω από 2,5 εκατοστά βαθύδουν σαν ανευρίσματα. Και όταν φτάσουν στο επίπεδο των 3 ή 3,5 εκατοστών, πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται χειρουργική διόρθωση, γιατί υπάρχει πάντοτε κίνδυνο για ρήξη. Και όταν συμβαίνει η ρήξη, κατά 70% οι ασθενείς αυτοί καταλήγουν πριν φτάσουν καν στο χειρουργείο. Επίσης, ο ρυθμός ανάπτυξης ενός ανευρίσματος εξαρτάται και από το μέγεθός του. Δηλαδή, κάτω από 3 εκατοστά αναπτύσσονται με μια συχνότητα 1,1 χιλιοστό το χρόνο. Όταν υπερβούν τα 3 εκατοστά, διπλασιάζεται αυτός ο ρυθμός και φτάνει τα 2,6 χιλιοστά το χρόνο. Άρα, θα πρέπει οι ασθενείς, μόλις διαγνώσουν ότι έχουν κάποιο ανέβρισμα, ανά τα 7 χρονικά διαστήματα, δηλαδή ένα εξάμεινο,
να παρακολουθούνται πρώτα υπερφωτομογραφικά ή αν χρειάζεται με αξιωματική τομογραφία. Πολύ ωραία. Μήπως υπάρχει κάποιος άλλο σχόλιο, κάποιο άλλο σχόλιο που θα πάνω στα ανεβρίσματα ή γενικά στις στενώσεις τις αθυροσκλητικές των στεφανιαίων. Να δούμε αν μπορεί να γίνει κάποιο άλλο σχόλιο ή μπορεί και όταν τελειώσουμε να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα να γίνει κάποιο άλλο σχόλιο. Ας προχωρήσουμε λίγο στο επόμενο και θα δούμε αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα μετά, που είναι και το τελευταίο ζευγάρι των περιστατικών. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι ένας άνδρας 46 ετών που αντιμετωπίζεται για λέμφωμα Hodgkin, κακοήθεια έτσι, της μορφής του λεμφώματος Hodgkin, σταδίου 4, προχωρημένου σταδίου. Έχει αντιμετωπιστεί γι' αυτό εδώ και 10 χρόνια και τώρα έχει πόνο στο αριστερό άνω τεταρτημόριο της κοιλιάς. Εδώ βλέπουμε την αγγιογραφία στο άτομο αυτό και το κύτταρο, ας πούμε, που προκαλεί αυτή την αλλίωση μπορούμε να το σημάνουμε με τον παράγοντα von Willebrand, έτσι. Και φαίνεται να είναι ενδοθυλιακό το κύτταρο που προκαλεί όλη αυτή την κατάσταση. Να δούμε εδώ περί τίνος πρόκειται, να εξηγήσουμε λίγο τα αγγειογραφικά, την αγγειογραφική εμφάνιση. Ποιο καρκινογόνο θα μπορούσε να σχετιστεί με την ανάπτυξη ενός παρόμοιου νεοπλάσματος, γιατί αυτό είναι ένα νεόπλασμα έτσι, που έχει όλο αυτό το αγγειακό συστατικό, αν απαντούσε στο ΥΠΑΡ, και να δούμε έτσι ποιο νεόπλασμα θα μπορούσε ανάλογο, έτσι, σχετιζόμενο νεόπλασμα, να επιπλέξει μια ριζική μας μαστεκτομή. Εδώ πρόκειται για ένα αγγειοσάρκωμα, έτσι. Είναι ένα κακόηθες νεόπλασμα με διαφοροποίηση ενδοθυλίου. Η αγγειογραφία που είδαμε έτσι, δείχνει έτσι ένα ερήθημα έτσι, με αντίθεση. Το βλέπουμε εδώ. Το διορθώσουμε. Συνεχίσουμε. Λοιπόν, βλέπουμε ότι η αγγειογραφία που μας το δείχνει αυτό, έτσι, δείχνει έτσι μικρά, έτσι ανώμαλες αγγειακές έτσι, σύραγγες, γιατί πρόκειται για ένα αγγειακό νεόπλασμα, έτσι, ένα αγγειοθές νεόπλασμα. Τώρα, αν είχαμε ένα τέτοιο αγγειοσάρκωμα που εξορμάτω στο ΥΠΑΡ, αυτό θα μπορούσε να σχετιστεί με έκθεση στο πολυβινιλοχλωρίδιο, το PVC, είναι ένας κλασικός παράγοντας που έχει ενεχοποιηθεί ιστορικά για την ανάπτυξη αγγειοσαρκωμάτων, ενώ έτσι μια ανομαλία, ας πούμε, στα λεμφικά αγγεία θα μπορούσε, γιατί είπαμε για τη μαστεκτομή, μια ανομαλία στην παροχέτευση της λέμφου, θα μπορούσε να κάνει ένα χρόνιο λεμφίδημα και να μας κάνει ένα λεμφαγγειοσάρκωμα, έτσι. Λέμε τώρα σε μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση που θα μπορούσε κάτι τέτοιο να αναπτυχθεί μετά από μια ριζική μαστεκτομή. Να δούμε κάτι άλλο. Είναι ένας υπερήλικας άριν που έχει εδώ για 2 χρόνια ιστορικό μιας έτσι βραδαίως αναπτυσσόμενης μάζας στην περιοχή του Αφιένα. Έτσι. Ψηλαφάται έτσι αυτό στην περιοχή του Αφιένα και είναι αρκετά μεγάλο, 7 επί 4 εκατοστά, με μια έτσι οζόδη, μια επιφάνεια διατομής που κυανίζει κάπως, είναι έτσι προς μαύρο. Κατά την εξαίρεση βλέπουμε έτσι έναν σαρκώδη κατά κάποιο τρόπο, μια σαρκώδη μάζα η οποία είναι γκρι κάπως λευκή, λευκόφαιη με περιοχές νέκρωσης και αιμορραγίας. Και εδώ παίρνουμε την τομή και βλέπουμε την αντίστοιχη ιστολογική εικόνα στο μικροσκόπιο, αλλά από την ακτινογραφία θώρακα του ασθενούς υπάρχουν πνευμονικά οζεία. Να δούμε τώρα περί τίνος πρόκειται, ποια έκθεση σε χημική έκθεση θα μπορούσε να το προκαλέσει και την πρόγνωση. Εδώ πέρα έχουμε την ιστολογική εικόνα ενός αγγειοσαρκώματος, έτσι, βλέπουμε έτσι κάπως τροφαντά, έτσι, πλειόμορφα κύτταρα που μοιάζουν λίγο με τα ενδοθύλια, έτσι, διαμόρφωσή τους, του πυρήνα τους κτλ. Και μας κάνουν έτσι κάποια ανώμαλα αγγειακά κανάλια που γεμίζουν από αίμα, το οποίο αίμα φυσικά βγαίνει και χύνεται στο
παρακείμενο υπόστρωμα. Χημικά τα οποία έρχονται σε επαφή με δέρμα, όπως είναι που έχουν αρσενικό, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ένας παράγοντας που προδιαθέτει στην ανάπτυξη τέτοιου είδους σαρκωμάτων. Ξένα σώματα, μέταλλα, πλαστικά και ρίχε έχουν επίσης ενοχοποιηθεί, όπως και ξένα σώματα, ακόμα και από χειρουργικές επεμβάσεις, αλλά αυτά είναι εξαιρετικά σπάνια. Σπάνιοι παράγοντες που ενοχοποιούνται για την ανάπτυξη μαγκιοσαρκωμάτων. Η πρόγνωση βέβαια είναι άσχημη. Γίνεται μια τοπική εκτομή, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υποτροπιάσει η νόσος, να ξαναφανεί εκεί, αλλά και να δώσει και απομακρυσμένες μεταστάσεις, όπως στην προκειμένη περίπτωση αυτά τα πνευμονικά οζεία που είχαν γίνει αντιληπτά στην ακτινογραφία θώρακος, είναι πολύ πιθανό να έχει να κάνει με μεταστατική διήθηση. Οπότε αυτό ήταν έτσι το τελευταίο περιστατικό, που ήταν ένα κακόηθες νεόπλασμα με ενδοθυλιακή διαφοροποίηση, το αγκιοσάρκωμα, κατά την παραβολή με το αιμαγγείωμα που είχαμε δει προηγουμένως. Υπάρχει δυνατότητα μήπως να γίνει κάποιο άλλο σχόλιο πάνω σε όλα αυτά που είπαμε σήμερα. Έτσι, εντάχει, είδαμε επιπλοκές της αφιρωμάτωσης, σχολιάσαμε λιγάκι τα ανευρίσματα στις αρτηρίες, είδαμε περιπτώσεις αγκιήτιδος, έτσι, με το ανάλογο έτσι, εργαστηριακό ορολογικό έλεγχο, επίσης τη βλάβη των αρτηριών του νεφρού, από τα συστηματικά νοσήματα, τον σακχαρώδη διαβήτη, την υπέρταση, οπότε να δούμε αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο... Θα ήθελα εγώ να κάνω ένα μικρό σχόλιο σχετικά με τα αγκιοσαρκώματα. Βεβαίως, σας ακούμε. Ότι μπορεί να προσβάλλουν και την καρδιά. Μάλιστα. Η πιο συχνή της καρδιάς είναι καλοήθης, είναι τα λεγόμενα μπιξώματα, τα οποία είναι να κάνουν εμβολικά φαινόμενα, πια είναι στρίες στην μικροειδή. Και κατά δεύτερο λόγο την από τα κοήθη όγκους κυρίως έχουμε τα λιομυοσαρκώματα και ακόμη σπάνια είναι τα αγκιοσαρκώματα στην καρδιά, τα οποία όταν εμφανιστούν, τα οποία εμφανίζονται συνήθως με βαριά καρδιακή ανασφάλεια, οι ασθενείς αυτοί